Φρικτό ήταν το τέλος ηλικιωμένης 81 ετών που ζούσε στην τοπική κοινότητα Βαλτονέρων του Δήμου Αμιντέου. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, καμένη από τους γείτονες, ενώ κλήθηκε και έφτασε άμεσα και πυροσβεστική δύναμη από την Πτολεμαΐδα για την κατάσβεση της φωτιάς. Στις 10:05 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από Πτολεμαΐδας για μια φωτιά στη μονοκατοικία στο ΤΑΦΚΑ από Βαλτονέρων του Δήμου Αμιντέου. Μεταδίκαμε άμεσα με 2 αυτοκίνητα και 6 άντρες. Και πριν την άφηξη των οχημάτων της εξόδου, η πυρκαγιά είχε σβήσει από πολίτες. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια ηλικιωμένη, πιθανόν νεκρή. Έγιναν πολλή ώρες έρευνες από αστυνομικούς με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Φλόρινας Πέτρο Λάθμο, παρουσία και της εισαγγελέας πρωτοδικών Φλόρινας, για να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για έγκλημα. Διευθυντά, για πες μας δύο λόγια για το σημερινό περιστατικό. Σήμερα και ώρα 10 και 10 περίπου ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία στο χωριό Βαλτόνερα. Συγχρόνως ενημερώθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία και άνδρες της υπηρεσίας μας προσήλθαν στο σημείο. Τα πρώτα στοιχεία έδειχναν ότι υπήρχε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία βρέθηκε στη συνέχεια μέσα στην οικία της. Ειδοποιήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος προσήλθε στο σημείο, καθώς και από την υπηρεσία μας το τμήμα εξερευνήσεων από τη Θεσσαλονίκη, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς λήψη βιολογικού υλικού. Οι έρευνες για εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται. Στη συνέχεια προσήχθη ύποπτο άτομο στην ασφάλεια Φλόρινας, το οποίο ανακρίνεται.